Ο κορονοϊός δεν έχει αφήσει αλόβη την εκπαίδευση, καθώς σχεδόν καθημερινά καταγράφονται νέα κρούσματα, ιδίως σε γυμνάσια και λύκεια. Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στις σχολικές ομάδες ή στα τμήματα τα οποία έχουν αναστείλει την διαζώση λειτουργία του. Κάτι. Απλά τις τελευταίες μέρες και ειδικότερα χθες είχαμε 3 κρούσματα. Να κάνω μια μικρή και γενική ανασκόπηση σε σχέση με την Κέρκυρα. Έχουμε το πρώτο κλειστές σχολικές μονάδες, δηλαδή σχολικές μονάδες σε αναστολή λειτουργίας, στις οποίες πάντοτε εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση. Ανάλογη εικόνα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και ειδικότερα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο που βρίσκονται στο κόκκινο. Πρώτερα παρατηρούμε την περίοδο αυτή μια ανωδική τάση των κρουσμάτων. Έτσι λοιπόν το ίδιο παρατηρούμε και στην εκπαίδευση. Γενικότερα στα Ιόνια νησιά ήδη εδώ και μέρες έχουμε την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο χαρακτηρισμένες ως κόκκινες περιοχές, με συνέπεια στις περιοχές αυτές να μην λειτουργούν τα λύκεια και τα γυμνάσια με ηλικιακές τάξεις διαζώσεις μαθήματα, αλλά οι μαθητές να κάνουν τηλεκπαίδευση. Ο περιφερειακός διευθυντής ανέφερε πως η διασπορά του ιού παρατηρείται εκτός των χώρων των σχολείων, ενώ ερωτηθείς για το αν η τηλεκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη λύση στην Κέρκυρα, υποστήριξε πως αυτό αποτελεί απόφαση των λοιμοξιολόγων. Μεν τα κρούσματα έχουν μια ανωδική πορεία. Εμείς στην εκπαίδευση, όχι μόνο στα Ιόνια νησιά, αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια, τηρούμε αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχει προτείνει ο ΕΟΔΗ και η ομάδα των λοιμοξιολόγων, και αυτό είναι και το όπλο που έχουμε αυτή την περίοδο. Θέλω να συστήσω, όχι πανικό, περισσότερο στους γονείς που από ενδιαφέρον και τους καταλαβαίνουμε και είμαστε μαζί τους, προσπαθούν να προστατεύσουν την υγεία των μαθητών. Ακριβώς αυτό κάνουμε και εμείς. Προσπαθούμε σε όλες τις σχολικές μονάδες να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα. Το μεγαλύτερο όπλο είναι η χρήση της μάσκας, τόσο στο χώρο μέσα του σχολείου, όσο και στο χώρο της αυλής, στο χώρο της μεταφοράς με σχολικά λεωφορεία ή οτιδήποτε άλλο όχημα, και τήρηση των αποστάσεων, λεπτομερή και ενδελεχή καθαρισμό. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξαερισμός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, και όλα αυτά τα μέτρα μας έχουν οδηγήσει από ό,τι πληροφορίες παίρνουμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές δεν κολλούν τον ιό στις σχολικές μονάδες. Δηλαδή δεν υπάρχει διασπορά του ιού μέσα στα σχολεία, αλλά από κάποιο εξωτερικό κοινωνικό χώρο. Φαίνεται ότι εφόσον και οι λοιμοξιολόγοι δεν το προτείνουν, ότι δεν είμαστε ακόμη σε τόσο δύσκολο επίπεδο ώστε να χρειαστεί να έχουμε κλειστές πάλι τις σχολικές μονάδες. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι υλοποιούμε τις αποφάσεις που βγάζει το Υπουργείο Παιδείας με την εισήγηση των λοιμοξιολόγων. Η κότερη πολιτική του ανοίγματος ή του κλεισίματος των σχολικών μονάδων προέρχεται από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, οι οποίοι παρακολουθούν τους δείκτες, τα περιστατικά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κύριοι υπεύθυνοι, οι οποίοι ρυθμίζουν ανάλογα με τους δείκτες και το ποιες περιοχές ανοίγουν, ποιες περιοχές κλείνουν, εντάσσονται στο κόκκινο ή στο πορτοκαλί, και δίνουν τις οδηγίες αν χρειάζεται να κλείσουν όλες οι σχολικές μονάδες ή κάποιες.